Έχουμε τη Μαρία την Καράπα μαζί μας, την έχουμε. Πάμε να τη δούμε. Πάμε να τη δούμε. Ανέβηκε στα βουρά και στα όρη, στις κορυφές. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Γιώργο. Τι κάνει η Εύβοια? Η Εύβοια είναι μια χαρά. Ευτυχώς ξεπεράσαμε και τις φωτιές. Αλλά αξίζει να δούμε τον άνθρωπο ο οποίος μας σώζει από τις φωτιές. Α, βέβαια. Πραγματικό φυσιολάτι. Λοιπόν, ο Νίκος ο Λούρδας είναι έτοιμος, η Κατερίνα η Βάχλα είναι πανέτοιμη. Να δούμε λοιπόν τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, είναι στην κορυφή του βουνού, έχει τα μελίσια του, έχει και τη θέα του. Πάμε να το δούμε, ανέβηκε τόσο ψηλά, τον έκανε θέμα. Φύγαμε. Κύριε Θανάση, λοιπόν, πόσα χρόνια είστε εδώ και φυλάτε τον τόπο σας, τα μέρη σας, τα βουνά σας? Από μια σταυλιά παιδί, εθελοντικά έτρεχα στις φωτιές και το 1994 πρωτολειτουργήσε το πυροφυλάκιο και πήγα σαν φύλακας εκεί. Λοιπόν, δούλεψα μέχρι το 2010 με επιτυχία πάντα. Σώσαμε πολλές φωτιές, δηλαδή περιουσίες, ανθρώπινες ζωές. Βέβαια είχαμε ένα ατύχημα μεγάλο, καήκανε 5 παιδιά στο Μίστρο, ας πούμε. Πότε είχε συμβεί αυτό? Αυτό πρέπει να ήταν το 5, κάπου εκεί, ας πούμε. Λοιπόν, έχω, δηλαδή με την εμπειρία μου, έχω σώσει πάρα πολλές φωτιές, δηλαδή. Και βγήκα σε σύνταξη πριν από το 2010 και τώρα αποφάσισα μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή, λόγω που βλέπω, δηλαδή, ότι καταγεγόμαστε, ας πούμε, μήπως περισσώσουμε κάτι, και έρχομαι εδώ, ας πούμε, και φυλάω οικειοθελώς, ας πούμε. Ωραίος τύπος, Μαρία, έτσι. Ωραίος τύπος. Πρόκειται για έναν πραγματικό φυσιολάτρη. Γνωρίζει κάθε σπιθαμή της περιοχής που καθημερινά επιτηρεί. Έχει ένα φυλάκιο, έτσι το λέω εγώ. Έτσι μου φάνηκε εμένα πως ανέβηκα επάνω εκεί στα βουνά. Είναι εθελοντής πυροφύλακας στον Δήμο Δελφίνων Μεσαπίων και υπήρξε και ένας πυροσβέστης. Μπράβο. Εκεί βρισκόμαστε στο όρος του Παναΐδα, στα 800 περίπου μέτρα το υψόμετρο, όπου εκεί καθημερινά εκτελεί εθελοντικές βάρδιες ο φίλος του Θανάσης ο Σουρτζής. Μπράβο το. Επάνω στο βουνό, πάνω από τα χωριά Άκαλη και Πλατάνα. Λοιπόν, κυρία Μαρία, η Εύβοια είναι πρώτη στην κορυφή στον κοινωνικό τουρισμό. Έτσι, μεγάλη υπόθεση. Ακριβώς. Επίσης, να πούμε ότι άνοιξε και την Παρασκευή η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων σχετικά με τον North Evia Pass, ώστε το επόμενο τρίμηνο οι δικαιούχοι να μπορούν να επισκεφθούν τη Βόρεια Εύβοια για να τονωθεί τουριστικά και οικονομικά η περιοχή. Ειδικότερα, Γιώργο, πρόκειται να εκδοθούν 3.050 κάρτες των 100 ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας Ειδιψού και 3.500 κάρτες των 150 ευρώ για τον Δήμο Μοντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Μάλιστα. Η πλατφόρμα είναι σημαντικό να πούμε ότι θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την 3η 29 Αυγούστου, ενώ διευκρινίζουμε ότι οι μόνιμοι κάτοικοι της Εύβοιας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ΑΕΛ ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Τώρα, διαβάσαμε ότι μία κυρία χαστούκησε ιερωμένο. Μάλιστα, ο σύζυγός της είναι καντιναράφτης στην εκκλησία, έχει κάνει κάποιες δουλειές εκεί. Διότι λέει ο παπάς στο κήρυγμα, δεν ανέφερε το θέμα των ταυτοτήτων. Αυτή η είδηση βγήκε από το αστυνομικό δελτίο, έτσι δεν είναι? Αυτή η είδηση βγήκε από το αστυνομικό δελτίο. Ακόμα η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία λιγάκι της υπόθεσης είναι λίγο, λίγο συγκεκριμένα. Είναι ένα μικρό χωριό. Ακόμα περιμένουμε να δούμε σωστό τα υπόλοιπα. Την εξέλιξη του θέματος. Έτσι. Και αυτό, τι ισχύει από όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα θα πάμε. Μαρία, σε ευχαριστώ θερμότατα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.